Νίκο, είχαμε πει και από χθες ότι η υπόθεση του Χάσκι της Αράχοβας, βέβαια πέρα από την ευαισθησία των ζωόφιλων, την δεδομένη, αλλά και την αναστάτωση που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή με τις ακυρώσεις κρατήσεων, με τις κατηγορίες που υπάρχουν, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και εξετάζεται. Έχει πάει κλιμάκιο 2-3 αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών στην Αράχοβα να βοηθήσουν τις σχετικές έρευνες. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα στοιχεία, αυτό που είναι ζητούμενο για την αστυνομία είναι τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή, υπάρχει μια δεύτερη εξέταση πριν, πέρα από την πρώτη της κτηνιάτρου, είχαμε πει, που δεν επιβεβαίωνε τα ευρήματα της πρώτης κτηνιάτρου και έλεγε ότι δεν υπάρχουν ανατομικά αυτές οι κακοποίησεις. Τώρα είναι περίεργο, Βασίλη, αυτό, γιατί την είχαμε εδώ την εκπρόσωπο των κτηνιάτρων και μας έλεγε όχι, δεν είναι και ακριβώς έτσι, και οι δύο εκθέσεις, το ίδιο περιεχόμενο έχουν. Έχουμε χάσει την μπάλα με αυτή την ιστορία. Το νεότερα λοιπόν είναι τα εξής. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες που έχουμε τις τελευταίες ώρες, ο καθηγητής κτηνιατρικής που εξέτασε, στον οποίο ήταν να σταλούν τα στοιχεία από την εκταφή του σκύλου, βέβαια ήταν μόνο ορισμένα υπολείμματα, κόκαλα, χωρίς να μπαίνουμε ωστά, χωρίς να μπαίνουμε σε περισσότερο λεπτομέρειες, είδε τις φωτογραφίες του σκύλου και σύμφωνα με τις πληροφορίες είπε στους τοπικούς αστυνομικούς, όσοι ερευνούν την υπόθεση, ότι δεν επιβεβαιώνει και ο ίδιος ότι υπάρχει από αυτά που βλέπει η αναφερόμενη κακοποίηση του σκύλου σύμφωνα με την εξέταση της κτηνίατρου. Η κτηνίατρο, σύμφωνα με πληροφορίες, καλείται τώρα για δεύτερη εξέταση, για δεύτερη κατάθεση στους αστυνομικούς, προκειμένου να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα ή αν επιμένει στην πρώτη της κατάθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπάρχουν μερικοί μάρτυρες που έχουν μιλήσει στους αστυνομικούς, που λένε ένα-δυο άτομα ότι την ώρα την κρίσιμη ακούσαν να υπάρχει επίθεση σκύλων, εκείνη την ώρα γαυγίσματα, την ώρα που λένε ότι ήταν ο Όλιβερ εκεί στην περιοχή, το άτυχο Χάσκι. Και όλα αυτά λοιπόν συνεκτιμώνται, προκειμένου βασικό ζητούμενο, επαναλαμβάνω, στην αστυνομία είναι, πριν πούμε ποιος είναι ο δράστης, οτιδήποτε άλλο, να διαπιστωθεί, χωρίς και εμείς να προκαταλαμβάνουμε οτιδήποτε, να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί, αν έχει συμβεί. Κοίταξε, πότε τώρα, έχει συμβεί, ιστορία, και αυτά έχει πάει, ακριβώς. Έχει πάει στραβά και τώρα πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορεί μια εβδομάδα μετά να λέμε ότι το σκυλί αυτό μπορεί και να μην έχει κακοποιηθεί. Γιατί δεν το πιστεύει κανείς, είναι πολύ απλό. Και γιατί αυτό που θα μπει στο μυαλό των περισσότερων είναι ότι κάτι πάνε να συγκαλύψουν. Ότι κάποιον πάνε να καλύψουν. Εγώ μεταφέρω απλώς. Ναι, όχι, Βασίλη, δεν το λέω για σένα. Δεν σου το ρεπορτάζ μεταφέρεις. Αυτό υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την αστυνομική έρευνα. Προφανώς. Προκειμένου να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί και να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η αναστάτωση και να δούμε βεβαίως και τι θα πει και στη δεύτερη κατάθεσή της η κτηνίατρος. Προς το παρόν έχουμε αυτά τα δεδομένα, τα νεότερα, και πρέπει βεβαίως σε όλες τις υποθέσεις να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η κτηνίατρος, επειδή και έχει γράψει αυτή την έκθεση που έχουμε και είχε μιλήσει στα μέσα ενημέρωση και σε εμάς, μας είχε πει επιλέξει ότι είμαι 30 χρόνια κτηνίατρος, τέτοια κακοποίηση δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά δύο άλλες πλευρές που δεν φαίνεται να υιοθετούν απολύτως τις δικές τις απόψεις. Θα τις δούμε βέβαια και επισήμως, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, θα το δούμε στην πορεία. Φαίνεται λοιπόν τα πράγματα να επιχειρείται τώρα να διευκρινιστούν, γι' αυτό και ζητείται πολλές φορές η κατάθεση του ιδιοκτήτη του σκυλιού, που περιφερόταν εκεί πολλές ώρες στην περιοχή της Αράχοβας, και τώρα και της κτηνιάτρου. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Να δούμε τώρα. Ναι, ξέρω, το καταλαβαίνω ότι και στο δικό σας μυαλό είναι αυτό που μπορεί να είναι και στο δικό μας. Ότι okay, αφού δεν βρίσκουμε τον ένοχο, να πούμε ότι δεν υπάρχει έγκλημα. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει συμβεί. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω, αλλά επειδή έχει πάρει τέτοια διάσταση η όλη υπόθεση, καλό είναι να ξεκαθαριστεί. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες να βγουν να μας πούν τι συμβαίνει, να πάρουν το βάρος αυτών που διαπιστώνουν και να μην μείνει ούτε η σκιά ότι μπορεί κάτι να συγκαλύπτουν κάποιοι, ούτε και ένας δολοφόνος, γιατί ο άνθρωπος που τα έκανε αυτά είναι δολοφόνος, ασύλληπτος, αν τα πράγματα έχουν έτσι όπως ξέρουμε ότι έχουν, μέχρι σήμερα τουλάχιστον.